της ιερωτής των Αγίων Φυτώνων της Μονής μας, των Οσίων Πατέρων Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνή, που ξέρουμε όλοι τι σημαίνει κτήτορες και πραγματικά σεβασμιότητες σε όλη την ακριβνία, μάλλον το ξυμολογούσα και συνέχεια, εν τούτης ο νους μου ήταν σε αυτούς τους Αγίους και έτσι σκεφτόμουν ότι αυτοί οι άνθρωποι εξανδριανοπόλεως ορμόμενοι κατά σάρκα να βρεθεί είχαν πλούτο. Και όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ο πλούτος είναι έναν τάλαντο, ένα χάρισμα. Όπως είναι η εξυπνάδα, όπως είναι η ομορφιά, έτσι είναι και ο πλούτος. Και αυτόν τον πλούτο που τους εδόκει ως χάρισμα, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι οι άνθρωποι πολλές φορές μπορεί να αγωνίζονται, μπορεί να κοπιάζουν και δεν πλουτίζουν. Διότι εξάνω, δεν υπογεγραμμένον από άνω. Και αυτοί οι άνθρωποι ευλαβείς όντες και έχοντας τον πλούτο με το χρυσό, δεν πήγαν να το ξοδέψουν σε άλλα πράγματα του παρόντος αιώνος του απατεώνος. Αλλά ήρθαν πού, ήρθαν στο Άγιον Όρος και ήρθαν να συμβουλευθούν. Έχει σημασία. Και δεν πήγαν να συμβουλευτούν στον Τυχόντα, αλλά σε ποιον πήγα, στην πρώτη πνευματική μορφή του Αγίου Όρους, στον Πατριάρχη του Αθωνικού Μοναχισμού, στον Όσιον Αθανάσιον τον Αθωνίτη, τον Ηγούμενο της Μονής Μεγής της Λάμψης. Και πήγα και τον βρήκα, του έβαλα μετάνοια και του λένε γέροντα ήρθαμε κι εμείς, έχοντας θησαυρών κληρονομικά από τους γονείς μας. Δεν θέλουμε να το σπαταλήσουμε σε μάτια πράγματα, αλλά θέλουμε να καταθέσουμε εις την τράπεζα του ουρανού για να έχουμε αιώνιες απολαβές. Και αν είναι δυνατόν να γίνουμε συχτήτορες μαζί σου. Και τους λέει ο Άγιος, παιδιά μου, εγώ έχω κτήτορα. Έχω τον Αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά, που είναι πνευματικό μου παιδί, και επειδή με ευλαβείτε και με αποδέχετε σαν πνευματικό πατέρα, άνετα χτίζω τη μονή αυτή. Δεν θέλω χρήματα από σας, σας ευχαριστώ. Τους λέει όμως δεν έμεινε μέχρι εδώ, αλλά σας δίνω εντολή να πάτε στη μονή του βατοπεδίου, η οποία είναι ήδη ερυπωμένη. Άρα δεν είναι η μονή του βατοπεδίου από τον 10ο αιώνα όπως φέρεται σε μερικά βιβλία των παρόντων δίθεν ερευνητών. Αλλά όταν πήγαν τον 10ο αιώνα οι Άγιοι Κτήτορες που γιορτάζουμε σήμερα στον Άγιον Αθανάσιο τον Αθωνίτη, ακριβώς η ιστορία του βατοπεδίου που είναι γεγραμμένη με χειρόγραφον που την επανέγραψε σεβασμιότατε ο μακαριστός γέρον Αρκάδιος ο βατοπεδινός, και την οποία έχουμε καθοδό για να την εκδώσουμε και ελπίζω να είναι γρήγορα, γράφει μέσα αυτόν την λεπτομέρεια που του είπε ο Άγιος Αθανάσιος. Θα πάτε και θα ξαναχτίσετε την ερυπωμένη μονή του βατοπεδίου. Και ακριβώς αυτό το πιστοποιούν τα γεγονότα των ασκαφών με την ευλογία του μακαριστού γέροντά μας τότε και με την βοήθεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Εκάναμε ένα σκαφές γύρω από το Καθολικό και βρήκαμε σεβασμιότατε ότι πριν να χτιστεί το Καθολικό αυτό ήταν μεγάλη βασιλική του 4ου αιώνα. Άρα λοιπόν σωστά λέει ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, θα πάτε και να επανιδρύσετε και να επαναχτίσετε και να αναστηλώσετε εκ βάθρων την ήδη ερυπωμένη μονή του βατοπεδίου. Και έκαναν υπακοή και ήρθαν εδώ στα ερείπια του βατοπεδίου, και ακριβώς αυτό σκέφτηκε πολύ συγκίνηση και έλεγα ότι έγιναν αυτοί οι άνθρωποι εκ πνευματοφόρου ανθρώπου, έχοντος πνεύματος Αγίου, και ήρθαν εδώ και έκτισαν αυτήν τη μονή η οποία επρικίστη σεβασμιότατε με τόσους θησαυρούς, με τόσες εικόνες της Παναγίας, και έγινε μπορώ να πω κατεξοχήν πρώτος θεομετωρικός χώρος
εις όλην την Ορθοδοξία. Καμία άλλη μονή στον κόσμο δεν φιλοξενεί και δεν κοσμείται από 7 θαυματουργές θεομητορικές εικόνες και με αυτήν τούτην την αγιωτάτη θεομητορική ζώνη. Δεν ξέρω, αλλά πολλές φορές σκέφτομαι και λέγω, το Βατοπέδιο δεν έχει πολλά κοιμήλια. Είναι, μπορώ να πω, ο βυζαντινός χώρος, ο οποίος είναι εν ενεργεία σήμερα σε όλη την οικουμένη. Έχει τα περισσότερα βυζαντινά κοιμήλια και όλα τα κοιμήλια του είναι περίπου 400.000. Όμως, εάν το Βατοπέδι δεν είχε την Αγία Ζώνη, νομίζω ότι θα ήταν ένα μικρό πράγμα. Το ότι είναι η τιμία ζώνη της Παναγίας και είναι εδώ και την ψηλαφούμε και την προσκυνούμε και την ασπαζόμεθα, είναι η απόδειξη ότι αυτός ο χώρος είναι το σπίτι της Θεοτόκου. Μιλούσαμε χθες με τον Γέροντα της Μονής Ζωγράφου που μας αγαπά πολύ και ξαναήρθε σε αυτήν την γιορτή και ελπίζω να καθιερωθεί η επίσκεψή του εδώ σε αυτήν την ημέρα, και ότι μας συνδέει με τη Μονή Ζωγράφου ένα μεγάλο γεγονός. Μας συνδέει ένας μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Κοσμάς ο Ζωγραφίτης, ο οποίος ακριβώς η παρουσία του Άγιου Κοσμά στην πανήγυρη του Ευαγγελισμού δεν είναι απλώς μια τυπική παρουσία, αλλά η παρουσία του Θεοτοκοφίλου Αγίου Κοσμάτου Ζωγραφίτου, ο οποίος έβλεπε μια μεγαλοπρεπή γυναίκα να γυρίζει στο καθολικό τυρόν της Αγρυπνίας σαν να είναι τυπικάρισα, η οποία επόπτευε, η οποία διέταζε, η οποία έβαζε τον καθένα στη θέση του, και ακριβώς αυτή η εποπτεία και η διεύθυνση της όλης πνευματικής αυτής εκδηλώσεως της πανηγύρωσης του Ευαγγελισμού ήταν ότι ήρθε και στην τράπεζα και αυτοί έβαζαν τον κόσμο στη θέση του και κρατούν τον ιοφθαλμή του Αγίου Κοσμά. Και για να μην παραψηλαφίσει την Παναγία που ήταν η υπέραγνος, η άσπυλος, η αμόλυντος, εκρατούν τον ιοφθαλμή του και μάλιστα του έβαλε ο πειρασμός έτσι. Όχι ικανούς λογισμούς. Πόσοι βατοπεδίνοι επιτρέπουν να έχει γυναίκα εδώ, σε ένα χώρο που είναι ανδρικός παρθενώνας? Γιατί να επιτρέπουν οι βατοπεδίνοι τη γυναίκα? Και όταν πήγε πίσω μετά την πανήγυρη στη Μονή Ζωγράφου και είπε στον γέροντα του αυτά τους λογισμούς και έφυγε λυπημένος, ο γέροντας το αμέσως χαμογέλασε και του λέει, παιδί μου, μην έχεις λογισμούς όχι καλούς. Αυτή η γυναίκα που έβλεπες ήταν ηγουμένη του βατοπεδίου, ήταν ηγουμένη του Αγίου Όρους, ήταν η κυρία Θεοτόκος. Γι' αυτό πολλές φορές μας κατηγορούν σεβασμιότατε διάφοροι που δεν γνωρίζουν. Οι αγιορείτες έχουν κόμπλεξ με τις γυναίκες, γιατί δεν τους επιτρέπουν να έρθουν εδώ. Δεν επιτρέπουν οι αγιορείτες στις γυναίκες γιατί έχουν κόμπλεξ ή καταφρονούνται γυναίκες. Αλλά δεν επιτρέπουν διότι είναι ανδρικός παρθενώνας εδώ, και απόδειξε ότι δεν έχω κόμπλεξ με τις γυναίκες, ότι εδώ τιμάται γυναίκα σε αυτόν τον χώρο όσον πουθενά άλλου τιμάται η κυρία Θεοτόκος. Και αυτό λέγαμε με τον γέροντα, ότι η Μονή Ζωγράφου είναι το σπίτι του Αγίου Γεωργίου, η Μονή Βατοπεδίου είναι το σπίτι της Παναγίας. Να μου πείτε, μόνο εδώ είναι η χάρη της? Όχι. Σε όλες τις μονές του Αγίου Όρους και ιδιαίτερα τις θεοτοκοκρατούμενες. Αλλά εδώ και κάτι παραπάνω, και δεν θα λησμονήσω σεβασμιότητα τον πατέρα Εφραίμ τον Κατωνακιώτη, όταν ήρθε εδώ μετά που έγινε κοινόβιο να μας συγχαρεί, και επειδή ήταν παραδελφός του γεροντός μας, επήγαινε στην Παναγία την Παραμυθία εκεί που πήγετε εσείς όταν είσαστε λαϊκός, όπως είπατε χθες, και είπετε κάποιαν έμπονο προσευχή μπροστά στην Παναγία, που από ό,τι καταλάβουμε σας την εξεπλήρωσε την αίτησή σας. Επήγε και ο παπά Εφραίμ μπροστά μας, ήταν και μερικοί αδελφοί από τους μεγάλους, δεν ξέρω ποιοι ήταν, και κοίταξε την Παναγία και έκλαιγε. Και ενώ τρέχαν δάκρυα από τα μάτια του, λέει, Παναγία μου, όλον το Άγιον Όρος είναι το περιβόλι σου, εδώ είναι ο θρόνος σου. Και ακριβώς αυτοί οι κτήτορες που γιορτάζουμε σήμερα επανέκτησαν και επανίδρυσαν τη Μονή Βατοπεδίου και την ανασκήλωσαν, και είναι αυτός ο χώρος
ένας χώρος που φιλοξένησε σεβασμιότατε αναρρυθμίτους εφανείς και αφανείς Αγίους. Πολλές φορές πηγαίνω έτσι περιπαντώντας τα διακονήματα και πάω και στο κημητήρι μου, τώρα το ανακαινίζουμε, δυστυχώς δεν το τελειώσαμε ακόμα, και βλέπω τα λείψανα των Αγίων, των Πατέρων εκεί, και βλέπω ότι αρκετά λείψανα που έχουμε εκεί αγνώστων βατοπεδίων οσίων είναι κίτρινα, είναι κέρινα. Και αυτόν η παράδοση του Αγίου λέει ότι αυτή η παρουσία των κερίνων και κιτρίνων λειψάνων είναι η απόδειξη αγιασμού του λειψάνου αυτού. Και ακριβώς αυτοί οι χτίτορες που έχουν μεγάλη δόξα στον ουρανό έκτισαν αυτό το μοναστήρι που φιλοξένησε τόσους ανθρώπους που είχαν παρησία στον Θεό. Οι δεδηλωμένοι Άγιοι του Βατοπεδίου που είτε επέρασαν εδώ και έμεναν για έναν ορισμένο χρόνο, είτε είναι αυτοί που έζησαν έως εσχάτου αναπνοής, είναι 63. Και πόσοι άλλοι αφανείς Άγιοι, και πόσον αυτόν τον μοναστήρι σεβασμιότατε έδωσαν αυτήν την παρουσία σε όλη την Ορθοδοξία. Έχουμε τον Άγιο Σάββα, τον Αρχιεπίσκοπο Σερβίας, που είναι ο ανακαινιστής του σερβικού λαού, με τον πατέρα του, τον Σημείο τον Μυροβλήτη. Έχουμε τον Άγιο Μάξιμον τον Γρεκό, ο οποίος έγινε ο αναμορφωτής του ρωσικού λαού. Έχουμε τον Άγιο Μακάριον τον Μακρύ. Έχουμε τον Άγιο Γρηγόριον τον Παλαμάν, που απ' εδώ άρχισε τη μοναστική του ζωή υπό τα σώμορφη στο γέροντά του, τον Άγιο Νικόδημο τον Ησυχαστή. Και τόσους Αγίους. Και έχουμε αυτή την προσφορά αυτή τη μονή, η οποία τόσα πολλά προσέφερε και δυστυχώς εσχάτως αδικήθη πάρα πολύ από μερικούς που επηρέασαν και το κοινό και δυστυχώς την επρόφεραν και την πρόσφεραν και την παρέστησαν σε έναν κέντρο διαπλοκής, σε έναν κέντρο απάτης και κλοπής. Όμως αυτή η μονή με την ευχή σας θα συνεχίσει την αποστολή της ανεξαρτήτως είτε μας κατηγορούν είτε μας επιρρούν, αυτό δεν μας ενδιαφέρει, και να εύχεστε κι εμείς σεβασμιότατε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία, διότι οι μονές του Αγίου Όρους είναι μονές οικουμενικές, είναι μονές που εσαγίνευσαν χιλιάδες ανθρώπους και τους έφεραν εδώ. Και να ξέρετε και όπως ξέρετε ότι οι προσκυνητοί επέρχονται στο Άγιον Όρος φεύγουν όλοι σχεδόν εν εταίρα μορφή, φεύγουν ηλιωμένοι από τις δεξιάς του υψής του. Και αυτή η μονή συνέβαινε κατά ένα μυστηριώδη τρόπο, όπως έλεγε ο μακαριστός γέροντας μας Ιωσήφο, ο μοναχός. Αυτή η μονή, το ένα πόδι το είχε στον ησυχασμό, το άλλο πόδι τον είχε στην Ιεραποστολή. Γι' αυτό και έκτισε και την Αθωνιάδη, την Εκκλησιαστική Ακαδημία, που αυτή προσέφερε τόσους φοιτητές, ήταν το μόνο πανεπιστήμιο επί τουρκοκρατίας. Και οι φοιτητής ήταν ο Ρήγας ο Φεραίος, που ξέρουμε πόσα προσέφερε. Φοιτητής της σχολής ήταν ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος έκτισε πέραν από 200 σχολεία, ο οποίος έδωσε και κήρυξε το πνευματικό μήνυμα του Ευαγγελίου των καιρών που ήταν πνευματικός αχμός. Και τόσοι άλλοι μαθητές από τον Εθνιάδε και τόσοι άλλοι που πέρασαν εδώ κρυφοί και κρυπτοί, ο Άγιος Ιωακήμ ο Παπουλάκης, που όταν ζήτησαν το 1821, τότε οι προύχοντες του τόπου τότε, όποιοι ήσαν, ζήτησαν από το Άγιον Όρος να στείλει κάθε μονή κάποιον χαριτωμένον άνθρωπο να βοηθήσει τον λαό. Και η μονή μας έστειλε αυτόν τον χαριτωμένο, τον Άγιον Ιωακήμ τον Παπουλάκη. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος συνεχίζει και τώρα να δίνει την αγιοπνευματική του παρουσία, και να εύχεστε και αυτή η μονή να συνεχίσει την παρουσία της, και απτόητη κι εμείς που ο Θεός μέσα στην Κρήτωνα και Άρη των Προμιάν του μας έδεσαν εδώ. Θυμάμαι ότι δεν θέλαμε να έρθουμε εδώ σεβασμιότατε. Τότε που μας εκάλεσαν, ο γέροντας μας ο Καημένος είχε μπήραν από πειρασμούς κοινοβίων και από πειρασμούς όταν πιάσε τον καλόγερο πειρασμός και δεν ήθελε. Και θυμάμαι μας κάλεσε ο παπά Εφραίμου Καντουνακιώτης και πήγαμε εκεί και λέει να πάτε στο βατοπέδι. Και όταν το ρωτήσαμε γιατί γέροντα επιμένετε, και έβγαλε το κομποσχήνι του, το τρακοσάρι που είχε,
και μου λέει αυτό μου το είπε. Δηλαδή η προσευχή, το ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτε χωρίς να παίρνει πληροφορία. Και μάλιστα του είπε κάποιο Χίτογλου Νίκος στην Θεσσαλονίκη, του λέει «Γέροντα να πάμε στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσουμε». Και θυμάμαι που μου έλεγε αυτός ο σύγχρονος Άγιος, μπορώ να πω, μου λέει «Δεν ήθελα να πάω, αλλά του λέει παιδί μου θα κάνω προσευχή». Και μόλις πήρα τον Κοποσχήν, αμέσως φωνή Νίκος, να πάω στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει. Θέλω να πω ότι ήρθαμε εδώ, μας έστειλαν πνευματικοί άνθρωποι, κάναμε υπακοή. Ο γέροντας μας ήταν ταπεινός, δεν έκανε τίποτα αν δεν ερωτούσε. Γι' αυτόν όπου πήγαινε δεν εθήγει και δεν ευλάβει. Έπαθε πειρασμούς. Δεν ευλάβει γιατί έκανε υπακοή. Πήγε στην Κύπρο. Πήρε ευλογία από τον γέρο Παΐσιο. Αυτός τον έστειλε. Και με τη χάρη του ότι είμαστε εδώ, να εύχεστε να προχωρούμε. Να εύχεστε όπως μου είπετε και εσείς με πολύ αγάπη και σας ευχαριστώ. Με συγκίνηση, αγάπη σας και συμβουλή σας, διότι είστε ομοιοπαθείς. Μην καυθείτε και μην ενδώσετε και μην τα παρατήσετε. Να εύχεστε να συνεχίσουμε, διότι νομίζω ότι η αποστολή μας είναι μεγάλη, εμείς είμαστε πολύ μικροί, ώστε αυτόν τον μοναστήρι, το οποίο εμεσουράνησε τον παρελθόντα καιρών και τώρα να είναι μια ζωντανή παρουσία, ιδιαίτερα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, που ακριβώς οι άνθρωποι του Θεού διερωτώνται. Είναι εφικτόν το Ευαγγέλιο. Μπορεί και σήμερα ο χριστιανισμός να τον βιώσει κανείς. Εμείς πρέπει να απαντούμε. Έρχεστε και είδετε. Αυτό πρέπει να κάνει ο μοναχός. Γι' αυτό να εύχεστε να μας δοθεί η ταπείνωση, να μας δοθεί ο Θείος Πόθος, να μας δοθεί δέουσα υπομονή, ώστε να συνεχίσουμε αυτόν τον καλόν αγώνα αφορώντας εις των δυσπίσεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησού Χριστόν. Εμείς ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο, διότι αυτές οι μέρες έξω είναι μέρες χρονιάρες και ξέρουμε πολύ καλά τι υποχρεώσεις έχει ένας επίσκοπος αυτές τις μέρες. Και είναι η παραμονή πρωτοχρονιάς, εν τούτης χαρμοσύνος και αγωγίστος και περιχαρός εδέχτη την πρόσκλησή μας και ήρθε εδώ και η αρχιερατική παρουσία είναι μια ευλογία για τους Αγιορείτες. Πολλές φορές Σεβασμιότατε μας κατηγορούν ότι ξέρεις οι Αγιορείτες είναι ανεπίσκοποι. Δεν είναι ανεπίσκοποι οι Αγιορείτες. Μπορεί να έχουν μερικά προνόμια που τους τα έδωσαν σύμφωνα με τη Θεία Αμβρόνια. Αλλά έχουν επίσκοπο, είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Και σέβονται τον επίσκοπο. Νομίζω ότι κάποιος επίσκοπος, συνάδελφός σας, μου λέει «Ήρθα στο Άγιον Όρος. Τώρα κατάλαβα τι είμαι». Έξω δεν πολύ καταλαβαίνω. Διότι οι μοναχοί, ως οι λάτρεις του Θεού, οι κατεξοχήν λάτρεις, ξέρουν τι σημαίνει αρχιεροσύνη. Ξέρουν τι σημαίνει αρχιερατική χάρη. Ξέρουν τι σημαίνει επίσκοπος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Γι' αυτό και ευχαριστούμε, Σεβασμιότατε, για την αγάπη σας, για την παρουσία σας και δεν θα λησμονήσουμε αυτήν την αγάπη, δεν θα λησμονήσουμε την πνευματική συγγένεια του Βατοπεδίου με τη Μητρόπολη σας και ό,τι μπορούμε και εμείς οι ταπεινοί, διότι και γειτονεύουμε και εκ παραδόσεως, γειτονεύουμε και εκ του χώρου του μετοχίου του Πορτουλάου. Γι' αυτό και πάντα θα είμαστε κοντά σας και ζητούμε τις ευχές σας. Ευχαριστούμε τον γέροντα που ήρθε από τη Μονή Ζωγράφου, τον αγαπητό αδελφό, τον γέροντα Αμβρόσιο. Ευχαριστούμε τον πατέρα Στέφανο που, όπως και του είπα του ιδίου, σήμερα τον χαρήκαμε ιδιαίτερα. Τον πατέρα Στέφανο τον άκουσα για πρώτη φορά στη Μονή του Αγίου Παύλου όταν ήμουν λαϊκός και έψαλε στη Λιτίν το Ερευνάτε τας Γραφάς. Και από εκείνη την ώρα εσηκώθηκε η τρίχα μου. Τον άκουγα εκεί πέρα, δεν ξανάκουσα τέτοια μελωδία και τέτοια έτσι μουσική εκτέλεση. Του το είπα και το ξέρει και από τότε συνδεθήκαμε και έχουμε πνευματικές σχέσεις. Γι' αυτόν τον ευχαριστώ όλος ιδιαίτερος που ήρθε σήμερα αυτοκλήτως, εξ αγάπης κινούμενος, για να συνορτάσει μαζί μας την ορτή με τώρα. Ευχαριστούμε τους πατέρες που ήρθαμε το Σεβασμιότατο. Ευχαριστούμε όλους τους κινητάς που ήρθαν μαζί μας και τιμήσαν αυτούς τους μεγάλους άνδρες, τους κτήτορες της Μονής Βατοπεδίου του Εξανδριανού Πόλεως. Την ευχή σας. Πανοσιολογιότατε και προσφυλέστατε Άγιε Καθηγούμενε της Σεβασμίας Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, πανοσιολογιότατε καθηγούμενε της Ιεράς Μονής Ζωγράφου, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί. Πρώτα απ' όλα εγώ αισθάνομαι ανάγκη να ευχαριστήσω τον Άγιο Καθηγούμενο
διότι με την ευγενική πρόσκλησή του μου έδωσε αυτήν την ευκαιρία να βρεθώ κοντά σας, να συμπροσευχηθούμε και πάνω απ' όλα να κοινωνήσουμε σώματος και αίματος Χριστού, ιερουργήσαντες το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Σε αυτόν τον τόπο τον Παναγιοσκέπαστο, σε αυτόν τον τόπο τον Θεοφρούρητο, σε αυτόν τον τόπο που τον σκεπάζει και τον ευλογεί η παρουσία, η ζωντανή παρουσία της Κυρίας Θεοτόπου. Πανουσιολογιότατε, καθώς ευρισκόμεθα όλοι σήμερα επί το αυτό, θα ήθελα κι εγώ να επαναλάβω αυτό που λέει ο Ιερός Ψαλμωδός. «Ιδού διτή καλόν ή τη τερπνών, αλλή το κατοικήν αδελφούς επί το αυτό». Και πραγματικά το να βρισκόμεθα ο ένας κοντά στον άλλον είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι νομίζω η συνεχής έκφρασης της Εκκλησίας και της Αγίας Τριάδος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει μόνος του, αλλά χρειάζεται να ζει μέσα σε κοινωνία ανθρώπων. Έτσι έζησα την επίσκεψή μου αυτές τις μέρες εδώ, στην Ιερά Μονή του Βατοπεδίου, για να εορτάσουμε τη μνήμη των κτητόρων της, των Αγίων Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Εξανδριανοπόλεως. Θα ήθελα επίσης να σημειώσω ότι αυτή η επικοινωνία μας ενισχύει πολλαπλώς, διότι μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο ακούμε τον Κύριο να μας λέγει «Αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά». Και μπορεί στον κόσμο αυτό να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι τη επηρία του διαβόλου εξυπηρετούν το έργο εκείνο. Όμως πέρα από αυτούς τους ανθρώπους που δυστυχώς ή εκούσια ή ακούσια γίνονται υποχείριό του, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κατανοούν και ξέρουν ποιο είναι το αίτιο για πολλά πράγματα, και η παρουσία του ενός με τον άλλον, ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες, είναι ευεργετική για όλους. Και για εκείνον ο οποίος δοκιμάζεται, αλλά και για εκείνον ο οποίος έρχεται να συμπαρασταθεί στον δοκιμαζόμενο. Διότι η ζωή μας είναι μια ρόδα και γυρίζει. Και σήμερα δοκιμάζεστε εσείς, αύριο δοκιμάζομαι εγώ, μεθαύριο δοκιμάζεται ο άλλος, και εμείς που έχουμε τον Χριστό μέσα μας θα πρέπει ο ένας να είμαι κοντά στον άλλον και στις χαρές και στις δοκιμασίες. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να πω είναι ότι η ζωή των κτητόρων της σεβασμίας αυτής μονής είχε κατεξοχήν ασκητικό χαρακτήρα. Και η άσκηση δεν αφορά μόνο τους μοναχούς, δεν αφορά μόνο εκείνους οι οποίοι βρίσκονται στο Άγιον Όρος. Η άσκηση είναι μία μεγάλη αρετή που αφορά τον κάθε άνθρωπο. Και πιστεύω ότι λέμε ότι σήμερα στην πατρίδα μας υπάρχει μια κρίση. Και πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η κρίση ακριβώς επειδή ο λαός μας έχασε την αρετή της άσκησης. Δεν έμαθε ποιο είναι το μέτρο. Εξέλιπε το μέτρο. Εξέλιπε η διάκριση. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και οι Άγιοι ήξεραν ποιο ήταν το μέτρο. Και το μέτρο της ζωής τους ήταν ο Χριστός. Ήρθαν για να ζήσουν και να γίνει ο Χριστός ο οδηγός της ζωής τους. Επανίδρυσαν αυτό το μοναστήρι, έβαλαν και θεμελίωσαν, έβαλαν τις βάσεις προκειμένου να αναπτυχθεί αυτό το μοναστήρι και η αδελφότητά του
μέσα στους αιώνες να διακονήσει πιστά τον Λόγο του Θεού. Πριν ολοκληρώσω, θέλω να ευχηθώ. Αυτή η μεγάλη αρετή των τριών κτητόρων της Μονής, αυτή η μεγάλη αρετή και η προσευχή και η μεσητεία του στο Θεό να διακρατεί και να ευλογεί πάντοτε αυτό το μοναστήρι. Και όπως είπατε πολύ σοφά και πολύ σωστά, αυτό το μοναστήρι δεν κράτησε ποτέ τίποτα δικό του. Διότι σήμερα είστε εσείς, αύριο είναι ο άλλος, αύριο είναι ο άλλος, δεν είναι δικά μας, είναι των ανθρώπων, είναι των ψυχών και μέσα στην διαδρομή των αιώνων αυτό το μοναστήρι βοήθησε όχι μόνο την Εκκλησία, αλλά βοήθησε πολλαπλώς και το έθνος. Και θέλω να ευχηθώ αυτή να είναι πάντοτε η αποστολή της Μονής και να έχει την δυνατότητα πάντοτε να ευεργετεί. Να ευεργετεί τις ψυχές των ανθρώπων, να ευεργετεί την Εκκλησία του Χριστού, να ευεργετεί το έθνος μας και γιατί όχι να ευεργετεί όλο τον κόσμο. Όσους πραγματικά έχουν ανάγκη να τους στηρίζει η χάρη της Παναγίας και η συμβολή της αδελφότητος. Χαίρομαι διότι εδώ στην αδελφότητα υπάρχουν και πολλοί αδελφοί, όχι μόνο από την Κύπρο, αλλά από ό,τι είδα και από την Αμερική και από την Αυστραλία. Και αυτό είναι ένα άνοιγμα της Μονής σε όλο τον κόσμο. Άλλωστε και οι Άγιοι δεν κράτησαν μόνο για τους Αδριανοπολίτες την μοναχική πολιτεία, αλλά βλέπετε πως άνοιξε και διευρύνθηκε η αδελφότητα και έτσι είχε κατά καιρούς τόσο πλούσια η ιεραποστολική δράση. Εγώ ιδιαίτερο συγκινούμαι διότι εδώ υπάρχουν και δύο πατέρες από την ακριτική μας Μητρόπολη, Διδημοτή Χωριστιάδος και Σουφλίου. Να μην τους πω, αλλά τους ξέρετε όλοι. Τον πατέρα Ελπίδιο και τον πατέρα Κοσμά. Και εγώ θα ήθελα να τους πω το εξής. Εγώ θέλω να μείνουν εδώ. Να μείνουν εδώ στο μοναστήρι. Θέλω όμως με την ευλογία του Γέροντα να κάνουν και μία προσευχή για τον τόπο τους. Να μην ξεχνάτε τον τόπο σας. Το ποτάμι πάει μπροστά, δεν γυρίζει πίσω. Αλλά αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι με την προσευχή μας και με την αγάπη μας να σκεπτόμαστε αυτόν τον τόπο, ένα τόπο που ήταν, είναι και πρέπει να παραμείνει ελληνικός για πάντα. Πανοσιολογιότατε, η σημερινή ημέρα ήταν η μέρα χαράς. Όπως σας είπα, σας ενθυμούμε, σας γνώρισα μέσω του πατρός Νίφωνος, νεοφύτου τότε, ήμαθα σε φοιτητές με τον πατέρα Νίφωνα και λαϊκός κι εγώ ήρθα στη Νέα Σκήτη και εκεί γνώρισα τον Γέροντα, γνώρισα και τον πατέρα Θανάσιο, τον μετέπειτα Άγιο Λεμεσού. Έτυχε μετά και εσείς να πάτε στην Κύπρο, να γυρίσετε, να έρθετε και εγώ πάλι να εμπλακώ στα γρανάζια της γραφειοκρατίας στην Σύνοδο. Υπήρχαν πρόσωπα τα οποία πάντοτε ήταν το κοινό σημείο, ο Λευτέρης μας και άλλοι άνθρωποι. Και χαίρομαι που έστω υπό διάφτα συνθήκας επαναδραστηριοποιήθηκε αυτή η επικοινωνία μας. Ζητώ να έχουμε την επικοινωνία. Είναι ωφέλιμη πιστεύω και για μένα και για τον κλήρο και για το λαό της επαρχίας μας. Θέλω να ευελπιστώ ότι θα είναι καλό και για την αδελφότητα να βλέπει
να ενθυμείτε τη Θράκη, να ενθυμείτε έναν τόπο όπου είναι η γενέτειρα των κτητόρων της. Και οψέποτε εσείς κρίνετε, θα ήταν σκόπιμο να έρθουν κάποιοι πατέρες να δούνε την Αυριανούπολη, να δούνε εκεί τον τόπο που γεννήθηκαν οι Άγιοι, που είναι ένας τόπος μαρτυρικός και ακόμα και σήμερα, να ξέρετε, υπάρχουν ακόμα ευτυχώς ολόκληρες συνοικίες που φαίνονται ότι είναι ελληνικές συνοικίες. Δεν ξέρω πόσο ακόμα θα παραμείνει αυτή η εικόνα, διότι και εκεί γκρεμίζουν, κτίζουν, υπάρχει μία επιθυμία να τα γκρεμίσουν τα ελληνικά, αλλά ακόμα υπάρχουν ολόκληρες ελληνικές συνοικίες οι οποίες μαρτυρούν το μεγαλείο που είχε ο ελληνισμός σε αυτή την πόλη. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα, να ευχηθώ οι Άγιοι να προστατεύουν και να ευλογούν πάντοτε το μοναστήρι τους, και θα κλείσω με ένα λόγο, ότι ο Θεός μας δοκιμάζει, ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς, όμως ο χρυσός παραμένει χρυσός και ο χρυσός είναι ο Χριστός. Σας ευχαριστώ πολύ.